Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για το καλεσμά της να μιλήσω για ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας όπως είναι αυτό της άμβλωσης. Το θέμα της άμβλωσης ή αλλιώς τεχνητή διακοπή κύησης αποτελεί σημείο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, καθώς είναι ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Ο διάλογος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η άμβλωση αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα αυτοδιάθεσης της γυναίκας, το οποίο όμως συχνά αμφισβητείται, καθώς έρχεται σε σύγκρουση με το δικαίωμα ζωής του εμβρίου. Στις μέρες μας, οι αντιπαραθέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες. Η κοινή γνώμη είναι εξίσου διχασμένη αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Η μία πλευρά υποστηρίζει ότι η μητέρα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και είναι στη δική της ευχέρεια να αποφασίσει για το μέλλον του παιδιού της. Από την άλλη πλευρά, οι επιθετές της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης υπεραμείνονται τη ζωή του εμβρίου και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ζωντανό οργανισμό του οποίου κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή. Προβλήματα και ηθικά διλήμματα δημιουργούνται όμως και από τη νομική θεώρηση του εμβρίου ως προσώπου, την αναγνώρισή του σε αυτό την ανεξαρτησία, την αυτεξουσία ή την αυτονομία και από την αναγνώριση αυτών δικαιωμάτων και από την ηθική υπόστασή του. Από ιατρικής άποψης, η λειτουργία του εγκεφάλου συνδέεται ουσιαστικά με την ύπαρξη ανθρώπινης ζωής. Η ανθρώπινη ταυτότητα, η προσωπικότητα και η αξία συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε μόνο όταν ο εγκέφαλος έχει αναπτυχθεί πλήρως μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για ένα γέννητο ανθρώπινο. Τα έμβρια δεν είναι έλογαντα, ούτε έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με πολύπλοκους τρόπους, ούτε έχουν μία ιδέα του εαυτού τους που συνεχίζεται με τον καιρό. Δεδομένου αυτού, το δικαίωμα μιας γυναίκας να ελέγχει το σώμα της δημιουργεί εύκολα το γενικό δικαίωμα στην άμβλωση. Όσον αφορά τη χώρα μας και την νομοθεσία, το άρθρο 35 του αστικού κώδικα δεν αφήνει περιθώρια για ασάφειες. Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και πάβει να υπάρχει με το θάνατό του. Προκύπτει λοιπόν ότι μόνο κατά τη γέννηση ένα παιδί αποκτά νόμιμη νομική υπόσταση και κατά συνέπεια έχει δικαίωμα ως ξεχωριστό πρόσωπο. Πέραν όμως από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, είναι κρίσιμο να παρουσιαστεί και η προσέγγιση του θέματος από το πρίσμα του συνταγματικού δικαίου. Παρόλο που μπορεί να μην αναφέρεται ρητά όρος τεχνητή διακοπή της κύησης, η αναπαραγωγική ελευθερία εντάσσεται στο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, το οποίο κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Τι είναι όμως ακριβώς η άμβλωση γύρω από την οποία γίνεται όλη αυτή η συζήτηση? Άμβλωση είναι ουσιαστικά ο τερματισμός της εγκυμοσύνης με την αφαίρεση ενός ή περισσότερων εμβρίων από τη μήτρα πριν γίνει το έμβριο βιώσιμο έξω από αυτήν. Οι σύγχρονες μέθοδοι άμβλωσης είναι η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή χειρουργική επέμβαση. Και η άμβλωση ή αλλιώς τεχνητή έκτρωση διακρίνεται σε δύο μορφές. Στη θεραπευτική διακοπή της κύησης, η οποία γίνεται για να σωθεί η ζωή της γυναίκας με την ευρύτερη έννοια του όρου ζωής, και στη διακοπή της αναπιθύμητης κύησης, η οποία γίνεται κατ' επιθυμία της γυναίκας. Τι ισχύει όμως για τις αμβλώσεις στη χώρα μας? Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι αριθμοί των ετήσιων αμβλώσεων ανέρχονται σε 150.000 ετησίως. Επισημένοντας μάλιστα ότι το 25% αυτών αφορά νεαρά κορίτσια τα οποία βρίσκονται σε ηλικία κάτω των 16 ετών. Ωστόσο σήμερα, 40 χρόνια μετά το ψήφισμα του νόμου περί αμβλώσεων, παρατηρείται υψηλότερος αριθμός αυτών και χαμηλότερος επιπολασμός της σύγχρονης αντισύλληψης σε ό,τι αφορά τη χώρα μας σε σχέση με την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα μαζικό κίνημα για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων ήδη από τη δεκαετία του 70, με τη δημιουργία και τη δράση της κίνησης για την επελευθέρωση της γυναίκας και των αυτόνομων γυναικείων ομάδων. Η δράση αυτή εντάχθηκε μέσα στην δεκαετία του 80, όταν η αυτόνομη κίνηση γυναικών έθεσε σε προτεραιότητα και διάδοση την αντισύλληψη και την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων. Δύο μεγάλα γεγονότα πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Η ανάπτυξη κλινικών οικογενειακού προγραμματισμού το 1980, όπου σήμερα έχει τεθεί σε πάυση η λειτουργία τους δυστυχώς, και η νομιμοποίηση της άμβλωσης το 1986 με τον νόμο 1609. Ο προαναφερθέν νόμος προβλέπει τη δυνατότητα διακοπής της κύησης υπό αυστηρές όμως νομοθετικές προϋποθέσεις, τις οποίες οφείλει να τηρεί τόσο η οικειοφορούσα όσο και ο θεράπων ιατρός. Σε αυτή την περίπτωση, η τεχνητή διακοπή της κύησης δεν επιτάσσει οποιαδήποτε ποινική ακύρωση. Ο ποινικός κώδικας επιτρέπει τη διακοπή της μόνο με τη συνένεση της εγγύου και εφόσον αυτή η πράξη πραγματοποιηθεί υπό αυστηρό ιατρικό πρωτόκολλο. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία και θεωρείται αναγκαία η παρουσία γιατρού με ευθύρα, γυναικολόγου, αναισθησιολόγου και γέννη μιας οργανωμένης νοσηλευτικής μονάδας,
Και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις. Όταν η κοίηση, η εγκυμοσύνη δηλαδή, δεν έχει υπερβεί τις 12 εβδομάδες, όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας, κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχει υπερβεί τη 19η εβδομάδα κοίησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει υπερβεί την 24η εβδομάδα, οποιαδήποτε στιγμή πριν τη γέννηση σε περίπτωση αναπότρεπτου κινδύνου για τη ζωή της εγκύου, ή κινδύνου σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής και της ψυχικής της υγείας. Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτεί τη συνένεση ενός τουλάχιστον από τους δύο γονείς ή του προσώπου που έχει την επιμέλειά της. Ο ποινικός κώδικας στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τη δυνατότητα διακοπής της κοίησης ακόμα και μετά την 24η εβδομάδα, άρα ουσιαστικά σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης, μόνο όμως εάν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή της και ο φορού σας και πάντοτε με τη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού. Ο όρος ζωή όμως περιλαμβάνει την υγεία της ίδιας, η οποία διαφυσβήτητα διαιρείται τόσο σε σωματική όσο και σε ψυχική. Ωστόσο, παρόλο που στην Ελλάδα έχουν νομιμοποιηθεί, σε άλλες χώρες οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις δεν έχουν κλείσει το διακόπτη για την πραγματοποίηση των αυλώσεων, δεν έχουν επιφέρει δηλαδή καμία διακοπή και καμία μείωση στο ποσοστό των αυλώσεων και της ιατρικής αυτής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, αναγκάζουν τις γυναίκες να προβούν σε άβλωση κάτω από μη ασφαλείς συνθήκες και διαδικασίες, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους, ενώ πολλές οδηγούνται ακόμα και στο θάνατο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επανειλημμένα τονίσει την υποχρέωση που θα πρέπει να κατέχει το κάθε κράτος όσον αφορά την νόμιμη και κυρίως ασφαλή άμβλωση, καθώς και τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και κατ' επέκταση της αντισύλληψης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια αμβλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, ήταν επικίνδυνες, ενώ το ποσοστό αυτό έγινε κατά 97% σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τι μας λένε όμως τα στατιστικά? Ότι κάθε χρόνο 40.000 έφηβα κορίτσια στη χώρα μας προχωρούν σε επέμβαση έκτρωσης σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, με το συνολικό αριθμό να υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 200.000. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προκύπτει ότι οι μισές έφηβες ξεκινούν τη σεξουαλική του ζωή πριν τα 17 τους έτη, καθώς και ότι πάνω από το 70% των εφήβων ηλικίας 14 με 16 ετών έχει κάποια μορφή σεξουαλική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, τα συμπεράσματα των επιστημονικών μελετών καταδεικνύουν ότι οι συνέπειες μιας έκτρωσης αποτυπώνονται τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα των κοριτσιών, με τις τελευταίες να είναι είτε προσωρινές είτε μόνιμες. Περίπου το 10% των γυναικών που επιλέγουν την έκτρωση θα υποφέρει από άμεσες επιπλοκές, από τις οποίες το 1 πέμπτο, δηλαδή περίπου το 1-2%, θα είναι απειλητικές για την ίδια τη ζωή. Οι πρόσφατες μελέτες ενισχύουν τη σημασία αντιμετώπισης των συνεπειών της άμβλωσης με μια διεπιστημονική προσέγγιση που σηματώνει σωματικά και ψυχολογικά στοιχεία. Οι περιστάσεις γύρω από τη σύλληψη σε συνδυασμό με τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς πόρους μιας γυναίκας, συγγνώμη, παρέχει το πλαίσιο που θα επηρεάσει τη στάση της στην εγκυμοσύνη. Εδώ όμως, με συγχωρείτε, εδώ όμως απουσιάζει το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης στη χώρα μας. Οι γυναίκες λειτουργούν χωρίς εξειδικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση τόσο πριν όσο και στην τελική τους απόφαση και μετά από αυτή. Και μπορεί η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής να κάνει λόγο για εξορισμού παροχή δημόσιας φροντίδας. Ωστόσο, μαρτυρίες γυναικών διαφωτίζουν ένα καθεστώς που τις οθεί όλο ένα και περισσότερο στην αναζήτηση φροντίδας και στήριξης από ιδιώτες γιατρούς, ιδιώτες ειδικούς, τόσο για τη διαδικασία της άμβλωσης, όσο και για την κάλυψη και επίλυση των θεμάτων ψυχικής υγείας που ανακύπτουν μετά από αυτή τη διαδικασία ή και προϋπάρχουν αυτοί. Πρέπει να κοιτάξουμε και να εστιάσουμε στους πραγματικούς λόγους για τους οποίους καταφεύγει μια γυναίκα και οθείται προς την άμβλωση, προς την επιλογή της άμβλωσης. Σε γενικές γραμμές, η απαγόρευση της άμβλωσης συχνά επικαλείται το δημογραφικό πρόβλημα, κάτι που αμφισβήτητα προσβάλλει και υποβαθμίζει τη γυναικεία φύση. Μια πολυπαραγωγική ανάλυση έδειξε ότι οι νέες έφηβες έχουν 32% περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες άνω των 18 ετών να πούν ότι δεν ήταν αρκετά όριμες για να μεγαλώσουν ένα παιδί και να προβούν σε μια τέτοια απόφαση. Ένα 19% επίσης αναφέρουν ότι οι γονείς τους και ο κοινωνικός περίγυρος, το κοινωνικό τους περιβάλλον, συγγνώμη, το οικογενειακό τους περιβάλλον, τους ώθησαν να κάνουν
την άμβλωση. Άγαμες γυναίκες έχουν 17% περισσότερες πιθανότητες από ό,τι παντρεμένες να κάνουν άμβλωση για να αποτρέψουν άλλους να μάθουν ότι είχαν έρθει σε σεξουαλική επαφή ή ότι είχαν μείνει έγκυες. Από τις γυναίκες που έκαναν άμβλωση σε κύληση 16 ή περισσότερων εβδομάδων, το 71% αποδίδει την καθυστέρησή τους στο ότι δεν συνειδητοποίησαν ότι είναι έγκυες ή δεν γνώριζαν αρκετά σύντομα στην πραγματικότητα την πραγματική διάρκεια της κοίησης. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος που έχει ψηφιστεί καθιστά αδύνατο το μια γυναίκα να προχωρήσει σε άμβλωση μέχρι την έκτη εβδομάδα κοίησης, γιατί ουσιαστικά περίπου στην έκτη εβδομάδα μαθαίνει η γυναίκα, αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος. Σχεδόν οι μισές καθυστέρησαν λόγω προβλήματος στην οργάνωση της άμβλωσης, συνήθως επειδή χρειαζόταν χρόνο για να συγκεντρώσουν χρήματα, μιας και οι δημόσιες δομές που προσφέρουν θεωρητικά την υπηρεσία αυτή στη χώρα μας είναι ελάχιστες και συχνά επικαλούμενα ζητήματα ηθικής συνείδησης, υποστελέχωσης και μεγάλης αναμονής οθούν τις γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα. Υψηλότερα ποσοστά νεότερων γυναικών χωρίς παιδιά και γυναικών που δεν έχουν παντρευτεί εντόπισαν την παρέμβαση στην εκπαίδευση, την εργασία και τη σταδιοδρομία τους και αποφάσισαν να προβούν σε άμβλωση. Γυναίκες που ήταν άγαμες ή συζούσαν, φτωχότερες και άνεργες, δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί τη δεδομένη στιγμή. Αυτός ο λόγος δόθηκε επίσης πιο συχνά από τις νέες έφηβες και ηλικίας 20 με 24 ετών. Μερικά από αυτά τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά έχουν πιθανώς επικαλυπτόμενη επίδραση. Οι οικονομικές δυσκολίες περιλαμβάνουν την απουσία υποστήριξης, αναμένοντας να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν να εργάζονται ή να βρουν εργασία ενώ είναι έγκυες ή να φροντίσουν ένα νεογέννητο χωρίς να έχουν βιοποριστικούς πόρους για να υποστηρίξουν ένα παιδί του οποίου η σύλληψη δεν είχε προγραμματιστεί και δεν θα είχε ασφάλιση υγείας. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι αισθάνονταν άγχος και πίεση στο όριο των τρεχόντων πόρων τους. Οι ανησυχίες μιας γυναίκας για την υγεία της ή τα πιθανά προβλήματα υγείας του εμβρίου αναφέρθηκαν ως λόγοι για τον τερματισμό μιας εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες που ένιωθαν ότι η υγεία του εμβρίου τους είχε παραβιαστεί ανέφεραν ανησυχίες όπως η έλλειψη παρεχόμενης προγεννητικής φροντίδας. Καταδεικνύονται λοιπόν και έρχονται στην επιφάνεια θέματα επιστημικής επισφάλειας, βιοπορισμού, αποκλεισμού από την εκπαίδευση και την εργασία, καθώς και ζητήματα κοινωνικής αποδοχής και ουσιαστικής απουσίας της ενίσχυσης των γυναικών αυτών. Και έρχεται για να ενισχύσει όλο αυτό κοινωνικός αποκλεισμός, οι βαθιές ενοχές, κρίσεις πανικού, αδικαιολόγητα κλάματα, η αίσθηση ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη ζωή τους ή ότι χτύπησε το καμπανάκι της γονιμότητας και οι ίδιες δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν. Τις περισσότερες φορές η γυναίκα που προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία φορτώνεται ενοχές. Ενοχές που δεν προέρχονται όμως από την άμβλωση αυτή καθ' αυτή σαν επέμβαση, αλλά από τις αντιλήψεις ενός συστήματος στο οποίο οι ίδιες είναι εντεταγμένες. Αποτρεπτικά μηνύματα που έχει εισπράξει από το περιβάλλον όπου μεγάλωσε, είτε πρόκειται για την οικογένεια, για το ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, την εκκλησία ή την ίδια της την κουλτούρα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν την ενοχή της με απότερο αποτέλεσμα την ψυχολογική της ισοπαίδωση. Είναι αντιλήψεις και μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα η γυναίκα να φαίνεται αδιάφορη, ανεύθυνη ή ακόμα και λιγότερο ηθική. Αν και ο συνολικός αριθμός μελετών που διερευνούν το στίγμα της άμβλωσης είναι απροσδόκητα χαμηλός για τη χώρα μας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ζήτημα του στίγματος μπορεί να αποτελέσει σοβαρή ανησυχία για τις γυναίκες που αποφασίζουν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους. Η πλειονότητα των μελετών κατέδειξε ότι μεγάλες αναλογίες των γυναικών βίωσαν το στίγμα και αυτό μπορεί να προέρχεται από την ίδια την οικογένεια, την κοινότητα, την ίδια τους την κοινωνία στην οποία ζουν και σε μικρότερο, αλλά δυστυχώς όχι σαν μελετέο ποσοστό, από τα ιατρικά ιδρύματα και από το προσωπικό και τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Πολλές γυναίκες βιώνουν το στίγμα με τη μορφή αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι η ενοχή, η ντροπή και η αυτοευθύνη. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί έχει θεωρηθεί ως μείζον παράγοντας κινδύνου για μειωμένη ψυχική υγεία, επιβαρημένη ψυχοκοινωνική λειτουργία και καθυστερήσεις στην αναζήτηση επαγγελματικής φροντίδας. Οι αναθεωρημένες μελέτες έδειξαν ότι οι γυναίκες συχνά έκρυβαν στο ιστορικό τους μια διαδικασία άμβλωσης για να διαχειριστούν το στίγμα. Τέτοιες στάσεις κοινοποίησαν ότι η άμβλωση είναι ηθικά κατακριτέα, λειτουργεί ως απόρριψη της μητρότητας, είναι επιζημία για τη μελλοντική γονιμότητα και αποτελεί τελικά μια ανεύθυνη επιλογή. Το τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης και η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης γύρω από αυτά τα ζητήματα ενισχύει ακόμα περισσότερο το φόβο αυτών των γυναικών. Οι προτάσεις που έχουμε να κάνουμε αφορούν κυρίως
άμεσες παρεμβάσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας, αύξηση και επαναλειτουργία των δομών οικογενειακού προγραμματισμού. Η συμβουλευτική για τις γυναίκες και τους άνδρες συντρόφους πρέπει να προέρχεται από κρατικούς οργανισμούς. Η σαφήνεια της σκέψης, της συμπάθειας, της κατανόησης είναι προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση που να σέβεται την προσωπικότητα τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε τον οικογενειακό προγραμματισμό όχι ως επιλογή του ζευγαριού, αλλά ως αναφέρετο δικαίωμα της εκάστοτε γυναίκα. Στις αναπτυγμένες χώρες, ο οικογενειακός προγραμματισμός αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα των υπηρεσιών υγείας για την ευημερία των πολιτών. Κύριοι στόχοι του είναι η αποφυγή των ανεπιθύμητων κοιήσεων, η πρόκληση επιθυμητών κοιήσεων, η ρύθμιση του χρόνου των γεννήσεων σε σχέση με την ηλικία των γονέων, ο καθορισμός του αριθμού των παιδιών στην οικογένεια και την γέννηση υγιών παιδιών. Ο οικογενειακός προγραμματισμός είναι μια διαδικασία πρόληψης για την προστασία της υγείας των μελών μιας οικογένειας. Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτρέπει τις γυναίκες με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη να καταφύγουν σε επικίνδυνες τεχνητές διακοπής της εγκυμοσύνης από ανθρώπους με ανεπαρκή εκπαίδευση ή σε χώρες όπου δεν υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή εκτέλεσή τους. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 70.000 γυναίκες έρχονται να αντιμετωπίσουν συνέπειες των επικίνδυνων εκτρώσεων και πολύ περισσότερες είναι αυτές που υποφέρουν από επιπλοκές. Οι επιπλοκές των εκτρώσεων λόγω της έλλειψης οικογενειακού προγραμματισμού έχουν ακόμη ένα κοινωνικό κόστος. Αυτό είναι η δευτεροπεθής υπογονιμότητα. Οι ανήλικες μητέρες γεννούν πρόωρα και με χαμηλό βάρος νεογνά, τα οποία είναι 24% περισσότερο πιθανό να πεθάνουν τον πρώτο μήνα ζωής τους. Αυτός ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται τα 5 πρώτα χρόνια ζωής αυτών των παιδιών. Η χρήση της αντισύλληψης για καθυστέρηση της τεκνοποίησης μετά την ηλικία των 18 ετών εμποδίζει την εμφάνιση των προηγούμενων κινδύνων στις ανήλικες γυναίκες και ταυτόχρονα τους δίνει το χρονικό περιθώριο για τη φυσική και συναστηματική ορίμασή τους ως γυναίκες και ως μητέρες. Η ικανότητα να αποφασίζει πότε, αν θα έχει παιδιά, δεν είναι μόνο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι επίσης το κλειδί για την οικονομική χειραφέτηση, ειδικά στις γυναίκες των χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων. Δυστυχώς, βέβαια, σε πάρα πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό το δικαίωμα υπονομεύεται από την έλλειψη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονες μορφές αντισύλληψης. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και μόνο οι μεμονωμένοι ενήλικες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν, πότε ή πόσο συχνά θα πρέπει να συλλάβουν. Κι όμως για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αυτό το δικαίωμα παραμένει μη πραγματοποιήσιμο. Περισσότερες από 200 εκατομμύρια γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες που θέλουν να καθυστερήσουν, να αποφύγουν την εγκυμοσύνη, δεν χρησιμοποιούν σύγχρονη αντισύλληψη γιατί δεν έχουν την ενημέρωση ή την πρόσβαση σε αυτή. Οι γυναίκες που είναι λιγότερο μορφωμένες ή ζουν σε αγροτικές περιοχές που έχουν χαμηλό εισόδημα μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά οικονομικά, πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια στον έλεγχο των γεννήσεών τους και συχνά στρέφονται σε επικίνδυνες μορφές πρόληψης της εγκυμοσύνης λόγω της απελπισίας τους. Εάν οι γυναίκες όμως είχαν καθολική πρόσβαση σε εθελοντικές πληροφορίες, σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, οι μητρικοί θάνατοι θα μπορούσαν να μειωθούν κατά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό και κατ' επέκταση θα μειωνόταν και το κόστος των συνεπειών αυτής για τη δημόσια υγεία. Η πραγματικότητα στη χώρα μας, ωστόσο, είναι άλλη. Κάνουμε λόγο για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για δράσεις πρόληψης, ωστόσο, το τμήμα οικογενειακού προγραμματισμού σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια μαιευτήρια νοσοκομεία της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια έχει θέσει σε αορίστου πάυσο τη λειτουργία του. Η υποστελέχωση των νοσοκομείων και η αδράνεια του κρατικού μηχανισμού ενισχύει τον σκοταδισμό γύρω από μείζωνα θέματα της σεξουαλικής υγείας και της αναπαραγωγής. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ένταξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Γιατί όταν θέλουμε να στοχεύσουμε σε μια κοινωνία, πρέπει να στοχεύουμε στη βάση της κοινωνίας. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπάρχει άγνοια για τις μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων και οικογενειακού προγραμματισμού. Και μόνο το 4% των Ελληνίδων θα συζητήσει προληπτικά θέματα αντισύλληψης με κάποιο ειδικό. Ο κύριος στόχος των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής και διαπροσωπικών σχέσεων είναι να προωθήσουν τη σεξουαλική υγεία που αναμφίβολα είναι ένα από τα βασικά συστατικά ενός ικανοποιητικού τρόπου ζωής. Η σεξουαλική υγεία
αφορά κάθε πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. Το 1975 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε τη σεξουαλική υγεία ως την ενσωμάτωση των σωματικών, συναισθηματικών και κοινωνικών διαστάσεων του σεξουαλικά ενεργού ανθρώπου με τρόπους που τον εμπλουτίζουν θετικά και βελτιώνουν την προσωπικότητα και την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Οι πληροφορίες για τη σεξουαλική υγεία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στους εφήβους και να παραδίδονται με επίσημα μέσα, δημιουργώντας συνεργασίες και μοιράζοντας πόρους με καθηγητές εκπαίδευσης της υγείας, με κοινωνικούς λειτουργούς, με συμβούλους καθοδήγησης και διαχειριστές, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες και σε πόρους, για να μετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες της πρόωρης, μη προστατευμένης ή αναγκαστικής σεξουαλικής επαφής και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες αυτής. Η ανοιχτή επικοινωνία με τους εφήβους θα πρέπει να επιτρέψει να αποκτήσουν πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις και να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα όταν αυτή χρειάζεται. Στη Γερμανία, η σεξουαλική εκπαίδευση θεωρείται δημόσιο καθήκον. Το Ομοσπονδιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Υγείας, ως κυβερνητικός οργανισμός, και οι αρχές 16 ομοσπονδιακών κρατών εκχωρούνται από τον νόμο για την εφαρμογή και τη διεξαγωγή σεξουαλικής εκπαίδευσης σε στενή συνεργασία με οικογενειακά συμβουλευτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Η σεξουαλικότητα πρέπει να θεωρείται φυσικό μέρος της ανθρώπινης ανάπτυξης σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο της ζωής. Στη χώρα μας ακόμα συζητάμε αν το μάθημα της σεξουαλικής υγείας, όταν θα ενταχθεί επίσημα στα σχολεία, στο πρόγραμμα των σχολείων, αν θα ενισχύσει τη σεξουαλικότητα των εφήβων. Συμπερασματικά λοιπόν, το φαινόμενο της έκτρωσης είναι κατά πολύ συνθετότερο της ορολογίας τεχνητή διακοπή κοίησης. Η διακοπή αυτή φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις να είναι μια διακοπή σχέσεων, διακοπή δεσμών, διακοπή παρελθόντος και παρόντος εαυτού και διακοπή συναισθημάτων. Στη συζήτηση για τις αμβλώσεις και για τη θέση υπέρ της επιλογής για νόμιμη έκτρωση, το κύριο ζήτημα είναι η αξία των γυναικών στην κοινωνία και το δικαίωμά τους να έχουν ίδιες επιλογές και οι ίδιες στην επιλογή της αυτοδιάθεσής τους. Ο στιγματισμός της άμβλωσης θεωρείται ότι χαρακτηρίζει τις γυναίκες που έκαναν άμβλωση ως κατώτερες από τα ιδανικά της γυναικείας φύσης. Μιλάμε όμως για αυτοδιάθεση σε ένα κράτος που δεν παρέχει στήριξη σε κοινωνικό επίπεδο και δεν παρέχει δημόσιες, ουσιαστικά δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Η άμβλωση πρέπει να παραμείνει μια νομική επιλογή για τις γυναίκες και καμία κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει στο σώμα μιας γυναίκας. Οι παράνομες αμβλώσεις οδηγούν σε πολύ περισσότερους θανάτους, πολλές ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική στέρηση και ένα συνεχή φαύλο κύκλο φτώχειας και απελπισίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μάθουμε να μην κρίνουμε και να στιγματίζουμε την κάθε γυναίκα που καταφεύγει σε αυτή τη λύση για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν βρίσκεται ούτε στο σώμα της, ούτε στη θέση της, ούτε στην ψυχή της. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τα συναισθήματά της, τις σκέψεις και τους λόγους που την οδήγησαν σε τεχνητή διακοπή της κοίησης. Είτε τα οικονομικά, είτε τα οικογενειακά της κριτήρια. Κάθε δικαίωμα, κάθε άτομο, συγγνώμη, πρέπει να έχει τον έλεγχο του σώματός του και αυτό του δίνει το αναφέρετο δικαίωμα να λαμβάνει ιατρικές αποφάσεις για τη ζωή του. Οι ιατρικές αποφάσεις που θα του παρέχονται όμως ουσιαστικά δωρεάν και δεν θα πρέπει να καταφύγει σε ιδιωτικούς φορείς για κάτι που υποτίθεται ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά του να πράξει. Ευχαριστώ πολύ.